Τώρα θα πάμε να δούμε τι κάνουμε όταν έχουμε ένα στραμπούλιγμα στο πόδι. Υπάρχουν κάποιες κινήσεις σως που μας τις λένε ειδικοί επιστήμονες, διότι έχει σημασία να αντιμετωπίσουμε σωστά το στραμπούλιγμα. Και έχουμε μαζί μας τον Τριαντάφυλλο Πανταζή, φυσικοθεραπευτή. Καλώς ήρθες, Τριαντάφυλλε, υποδιευθυντή τμήματος φυσικοθεραπείας στο Ιατρικό Αθηνών. Γιατί έχει σημασία να αντιμετωπίσουμε σωστά το στραμπούλιγμα, τριαντάφιλε. Πρώτα απ' όλα να αναφέρουμε ότι το στραμπούλιγμα είναι μια πολύ συνηθισμένη, ένας πολύ συνηθισμένος τραυματισμός, τον οποίο τον συναντάμε όλοι. συνέχεια, όλοι, oh. κάποια στιγμή θα στραμπουλήξουμε το βίντεο μας, <laughs> θα πάσουμε το, το γνωστό διάστρεμα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε και να μην το αφήσουμε έτσι, γιατί είναι ε, ένας τραυματισμός ο οποίος μπορεί να μας ταλαιπωρήσει για πάρα πολύ καιρό στη συνέχεια. Δηλαδή μπορεί να μας αφήσει κάτι στο πόδι αστάθεια και μπορεί να το ξαναπάθουμε αν δεν το αντιμετωπίσουμε σωστά. Και να το ξαναπάθουμε, να μας αφήσει αστάθεια και να έχουμε συνεχόμενο πόνο για αρκετό χρονικό oh. διάστημα. Σοβαρά. Mm -hmm. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι το... το να μας εξηγήσει ο Τριαντάφυλλος στο στυλό μου. Τι τι, τι τι γίνεται. Έχω ένα στραμπούλημα στο πόδι. Γιατί πονάω μετά, γιατί πρίζεται, γιατί τι, τι, τι ακριβώς... Να, γυρίζει το πόδι μου. Τι συμβαίνει, ε, υπάρχουν κάποιοι σύνδεσμοι στην περιοχή οι οποίοι τραυματίζονται. Μάλιστα. Αυτό είναι το οποίο πονάει. Αυτό δηλαδή. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, ο κομμέ... ναι. είναι κομμένο αυτό ο συγκεκριμένο. Κόπηκε. Ναι. Να, το ένα... να, να, το ξαναδούμε, να, δούμε ακριβώ. την κίνηση ναι, που γίνεται όταν γυρνάει το πόδι. Το βλέπετε. Πραπ, στραμπούλι μα το πόδι. Και κόβεται εδώ πέρα ο σύνδεσμο. Δεν κόβεται σε όλε τι περιπτώσει. Μπορεί σε κάποια περίπτωση να διαταθεί. Μπορεί να έχουμε μια μερική ρήξη, mm. να κοπεί μερικό και μπορεί να έχουμε ολική ρήξη. Εδώ πέρα δείχνουμε μια ολική ρήξη. Ah. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό δημιουργεί τον πόνο. Έτσι δημιουργείται το είδημα, το πρίξιμο στην περιοχή. Και αυτό είναι που χρειάζεται να αποκαταστήσουμε ουσιαστικά. Κατάλαβα τι εννοεί. Ε, το πόσο καιρό θα μα κάνει για, για την αποθεραπεία, δηλαδή σε πόσο καιρό θα φύγουν τα συμπτώματα, αυτό που λέει πρίξιμο, ο πόνο. Από τι εξαρτάται το Αυτό εξαρτάται από το μέγεθο τη βλάβη, αυτό που είπαμε. Μάλιστα. Υπάρχουν τριών βαθμών διαστρέμματα. Ναι. Πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού. Στον πρώτο βαθμό διαστρέματο έχουμε ένα τραυματισμό, ε, ε, έχουμε μια κάκωση, μια απλή κάκωση, μια, μια διάταση του συνδέσμου, ναι. ε, όπου είναι και πιο εύκολο στην αποκατάσταση. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Λογικά σε μία εβδομάδα θα είμαστε μια χαρά. Ε, αν έχουμε διάστρεμα δευτέρου βαθμού, έχουμε μια μερική ρήξη του συνδέσμου ναι. ή των συνδέσμων τη περιοχή. Ναι. Και, ε, και στο τρίτο βαθμό έχουμε μια ολική ρήξη. Τρίτο βαθμό διάστρεμα είναι ένα διάστρεμα που μπορεί να κρατήσει και ένα-ενάμιση μήνα η αποκατάσταση. Του. Πολύ, πολύ. Πάμε να δούμε αυτό που σα είπα. Κινήσει σο, δηλαδή το τρίπτυχο σος, SOS για το στραμπούλημα που είναι γιατί το λέμε τρίπτυχο, διότι είναι τρία πράγματα. Ανάπαυση, πάγο και επίδεση. Mm -hmm. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, να τα δείξουμε στους τηλεθεατέ. Πε ότι έχουνε τη στραμπούλημα στο πόδι. Το πρώτο που βλέπω είναι ανάπαυση. Ναι, βεβαίω. Ε, δεν το κάνουμε όλοι. Λέμε, εντάξει, τι έγινε. Ένα στραμπούλι στο πόδι. <κυρίζε> θα μου πει τι κάνουμε, δηλαδή. Πε ότι το παθαίνω εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή. Να βγάλω και το παπούτσι. Ε? Έχω ένα στραμπούλι στο πόδι. Και πε ότι πρέπει να. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να ξεκουράσω το πόδι μου. Άμα να μην συνεχίσω να περπατάω. Ναι. Και Δεν και να, να το ανοίξει. βάλω ψηλά. <κυρίζε> Συγγνώμη, θα ανοίξω το άλλο, παιδιά. Πες. Λοιπόν, θα το βάλουμε ψηλά. Πόσο ψηλά, 30 Πρέπει να το βάλουμε πιο ψηλά από την ευθεία. Για πες ότι. Θα δείξουμε αμέσω. Θα με βοηθήσει να δείξουμε πόσο ψηλά θα βάλουμε το πόδι. Γιατί έχω ακούσει διάφορα. Τόσο ψηλά. Τόσο ψηλά. Το βάζουμε. Ναι, 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 το βάζουμε. Λοιπόν, βάζουμε το πόδι εκεί. Α, να στηρίζεται και το γόνατο, ε mm -hmm. Ωραία. Για να και... μην κουραστούμε κυρίω το κάνουμε αυτό. Αν είμαστε στο κρεβάτι μα, μπορούμε να το βάλουμε πάνω σε δύο-τρία μαξιλάρια. Ναι. Μια χαρά. Είναι και πιο μαλακό έτσι. Α. Ε, αυτό βοηθάει στο να παροχετευτεί ουσιαστικά το είδημα. Έτσι, να μην αφήσουμε ε, την περιοχή να έχει να πριστεί παραπάνω. Όχι, ναι, γιατί. Έτσι. Ναι. Μαζί με το δέσιμο, όπου το, το περιορίζει το είδημα. Θα σα δείξουμε τώρα και αυτό που λέει εδώ στο τρίπτυχο την επίδεση ή το δέσιμο. Ε, πώς πρέπει να γίνεται σε, περι... σε... σε περίπτωση που έχουμε ένα στραμπούλιγμα στο πόδι ε, Για να το κάνετε κι εσείς γιατί άμα συμβεί δεν θα έχετε πάντα το τριαντάφυλλο πανταζή να σας το δένει Αρχίζουμε από κάτω ε Από κάτω πάντα το, το, το βλέπετε Και αρχίζουμε και κάνουμε Ωραία. χιαστή κινήσεις Οχτάρια δηλαδή Σ Πόσο σφιχτά τριαντάφυλλε την πρώτη, μόλις το πάθουμε πολύ σφιχτά, για Α, να πολύ περιορίσουμε σφιχτά. το είδημα. Ναι, να το ναι, περιορίσουμε. Ναι. Μετά, όχι τόσο σφιχτά, να επιτρέπουμε κίνηση ναι. στην περιοχή, έτσι. Αλλά μόλις το πάθουμε, όταν ναι. γίνει το διάστρεμα, χρειάζεται αρκετή πίεση. Αρκετή πίεση. Και... Ε, Αυτός Αυτό είναι ένα αρκετά μεγάλο επίδεσμο. Εντάξει. τώρα. Με, το, καταλάβουμε. το, το, το κατάλαβαμε. Άρα, το δένουμε αρκετά σφιχτά στην αρχη mm -hmm. Το κρατάμε δεμένο μέχρι. Ναι, το κρατάμε δεμένο. Το κρατάω για να μην σκύβει. Το κρατάμε δεμένο. Το κρατάμε δεμένο. Το κρατάμε δεμένο. Το δεμένο. Ε, αυτό μπορούμε και με το δέσιμο να εφαρμόσουμε πάνω την παγωκίστη. Εδώ πάνω. Ναι, για πε. Δηλαδή, είτε έχετε παγάκια στο σπίτι, σε σακουλάκι. Ναι, δηλαδή. εγώ έχω φέρει μια παγωκίστη, Μια παγοκίστη που μπορεί να Που τη... είναι από μπορείς. σε όλα τα φαρμακεία θα μπορέσουμε και να την Και τη βάζουμε έτσι πάνω στον επίδεσμο. Εδώ. Πόση ώρα. 10 με 20 λεπτάκια. Αρκετέ φορέ την ημέρα όμω. Ναι. Τουλάχιστον 5 φορέ την ημέρα θα έλεγα εγώ. Και τον πάγο τον συνεχίζουμε μέχρι να φύγει το πρίξιμο. 30, δηλαδή, 2-3 μέρε θα βάζουμε παγό. Τουλάχιστον τι πρώτε 48 ώρε. Που ε? είναι η οξία φάση. Και μετά μπορούμε να το χρησιμοποιούμε όταν ναι. νιώθουμε ότι το πόδι μας κουράζεται, πονάει, βαραίνει. Μάλιστα. Γιατί όταν θα πάθουμε ένα ελαφρύ διάστημα, ένα στραμπούλιγμα όπω το, το αναφέρει. Και λογικά θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε στη δουλειά μα, να περπατήσουμε. Δεν μπορούμε να μην περπατήσουμε. Θα είμαστε mm. όλη τη μέρα στο κρεβάτι, δεν γίνεται. Κάποια στιγμή λοιπόν το πόδι θα αρχίσει να ταλαιπωρείται, θα αρχίσει να πονάει, θα αρχίσει να πρίζεται. Θα κατεβαίνει το αίμα κάτω. Mm. Οπότε. Τι θα πρέπει να κάνουμε τότε, τότε θα εφαρμόσουμε την παγοκίστη. Μάλιστα. Εντάξει. Και φαντάζομαι φοράμε αθλητικά. Δεν φοράμε τα κούνια όταν έχουμε. φοράμε okay. άνετο flat, παπούτσι. Φλαρ. με δεμένο πόδι. Με πόδι. Μέχρι, ναι. να μας, μέχρι να αποθεραπευτεί. Mm -hmm. Σε ποιε περιπτώσει χρειάζεται φυσικοθεραπεία, Είπαμε στο σοβαρό. Σε όλε χρειάζεται φυσικοθεραπεία. Ε. Είπαμε, αναφέραμε για την αστάθεια λόγω. Mm -hmm. Του τραυματισμού των συνδέσμων μετά Μάλιστα. το διάστρεμα. Και τι πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά, πρέπει να δυναμώσουμε την περιοχή, να σταθεροποιήσουμε την περιοχή, ε, να ελέγξουμε τη φλεγμονή, τον πόνο mm -hmm. και να μπορέσουμε να κάνουμε πάλι λειτουργική την άρθρωση. Προλαβαίνουμε για μία να mm -hmm. μου δείξει μία άσκηση που είναι για να ενδυναμώσουμε την περιοχή αφού αποθεραπευτούμε. Mm -hmm. Μία, μία λάστιχο μπορούμε. Βεβαίω. Καλά, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ να, να την κάνω, γιατί είμαι τώρα. Ναι, για πε. Έτσι Αυτό είναι ένα απλό λάστιχο, ναι. έτσι όπως είμαστε. Α. Τράβα έτσι. πάνω. Πού, πάνω. Όχι, προς τα πάνω το πέρα. Α, α έτσι. Πάμε. Α, ωραίο είναι. Ωραία. Ναι. Μια άλλη άσκηση. Ε. Προς τα μέσα. Προς τα μέσα. Α, Αυτό. προς το αντίθετο που mm -hmm. έχεις εσύ το χέρι. Mm -hmm. Α, για να δυναμώσουμε τε, τους μύστης. Μισθι... Την περιοχή. Ναι. Α. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε και το αντίθετο. Ναι. Από την άλλη μεριά. Μπορείτε να κρατάτε το λάστιχο να το κάνετε και μόνο. Μπορούμε έτσι. να το δέσουμε σε ένα σταθερό σημείο. Είναι πιο εύκολο. Α, είναι πιο εύκολο. Και να κάνουμε τι ασκησούλες Και να κάνουμε τι ασκησούλες μα. Ε, εντάξει. Τριαντάφιλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον Τριαντάφυλλο Πανταζή. Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλο. Θα σα αποχαιρετήσω, δεν πειράζει από αυτή τη θέση. Εκ των πραγμάτων, ε, εδώ οι συνθήκε έτσι το, το θέλουν. Ε, θα τα πούμε πάλι αύριο στι 12 το μεσημέρι. Με πολλά και ενδιαφέροντα. Να είσαστε καλά, να έχετε μια καλή συνέχεια στη μέρα σα. Υγεία πάνω απ' όλα.